δεν μπορείτε να φανταστείτε πού θα ταξιδέψουμε σήμερα. This is Chris Anthopoulos from Greece. I'm a TV presenter. Billy Adioska. I want to fly in space. Ο λόγος που ο Χρήστος θέλει να ταξιδέψει στο διάστημα είναι α, γιατί δεν είναι καλά, και β, γιατί είμαστε... Είμαστε στη Μόσχα! Χρήστος, ο awesome τουρίστας, αυθόρμητος, γκατζετάκιας, βαριέται τα μουσεία και έχει μια τάση να ξεχνάει τα πράγματά του. Στόχος του να περάσει καλά εκεί που πηγαίνει. Ελένη, η μικρή εξερευνήτρια, οργανωμένη, πρακτική, λατρεύει τα μουσεία, μπορεί να χαθεί στα μαγαζάκια για μέρες. Στόχος της να μάθει τα πάντα για τον τόπο που επισκέπτεται. Εδώ στο μεγαλύτερο κολέγιο στην Ελλάδα, με παρουσία και στη Θεσσαλονίκη. Στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επιστήμες υγείας, πληροφορική ή διοίκηση επιχειρήσεων. Ψυχολογία, παιδαγωγικά ή ειδική αγωγή. Ναυτιλία ή αρχιτεκτονική. Τουρισμού θέλω. Τουρισμού, ε. Α, είσαι. Τι άλλο θα ήθελες. Ο νέος προορισμός μας ξεκινάει. 3, 2, 1, φύγαμε! Στη Μόσχα μας πετάει απευθείας η Ελληνέρ. Οικονομικά, χωρίς καμία καθυστέρηση και με θέση παράθυρο. Παραγωγάρα! Στο διάσημο θεατρικό του Άντων Τσέχοφ, οι τρεις αδερφές καίγονται από την επιθυμία να ταξιδέψουν στη Μόσχα. Τον τόπο που ελπίζουν πως όλα τους τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα. Ξεκινάμε με αγωνία και προσμονή για τη Ρώσικη Μητρόπολη. Και μιας και θα ταξιδέψουμε ως την άκρη της γης, εμπιστευόμαστε το ταξίδι μας στο κοσμόραμα, για να ζήσουμε μια διαφορετική Ρωσία. Μόσχα, επιτέλους! Αλλά τι θα γίνει με τα κινητά, ρε? Θα πάρουμε κάρτα από εδώ. Εκεί. Γιατί χωρίς Instagram δεν παίζει η φάση. Σίγουρα όχι και δεν παίζει να πληρώσουμε όσο πληρώνουμε στην Ελλάδα. Να, εδώ. Ναι. Πάμε να διαλέξουμε. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, πρωτού ανοίξουμε τα δεδομένα του κινητού μας, αγοράζουμε ρώσικη κάρτα για περιόριστο ίντερνετ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανακαλύψουμε τη Ρωσία. Ο Κολόμβος μπορεί να ανακάλυψε την Αμερική, αλλά την ανακάλυψη της Ρωσίας δεν την έχουν διεκδικήσει ακόμα. Γιατί? Γιατί θα το κάνουμε εμείς οι τουρίστες. Ξεκινώντας από Μόσχα. Η Μόσχα μας υποδέχεται ντυμένη στα λευκά και τα πρώτα μέρη που θέλουμε να δούμε είναι φυσικά το Κρεμλίνο και η Κόκκινη Πλατεία. Θα μπούμε σε λίγο στο Κρεμλίνο. Και η παραγωγάρα μας κανόνισε τεχνητό χιόνι, ρε, δεν υπάρχει! Φοβερό, εφέ, αλλά πρέπει να σταματήσουν λίγο γιατί τα μαλλιά μου έχουν κάτι... χαλάσει. Λοιπόν, τι σημαίνει Κρεμλίνο? Σίγα μην ήξερες. Σημαίνει φρούριο ή κάστρο. Α, ναι. Και έχουμε έρθει στο μεγαλύτερο ενεργό φρούριο της Ευρώπης. Ενεργό. Τα γραφεία της κυβέρνησης στεγάζονται εδώ πέρα. Κατά τα άλλα, είναι μουσιακός χώρος. Έχει μέσα 5 ανάκτορα και 4 καθεδρικούς ναούς. Ο Πούτιν εδώ μέσα είναι. Εδώ μέσα είναι, ναι. Παίζει να τον δούμε, βάλουμε ένα selfie. Αμφιβάλλω. Α, πούμε κάνει βλακία για το Πούτιν. Δεν μπορείς να πεις τα γραφεία της κυβέρνησης, μπορείς να πεις γύρω-γύρω σε όλα τα υπόλοιπα. Παρακαγουάρε μας, εδώ τι θέλουμε να κάνουμε, ρε. Έχουμε μάνο μαγιάτι, θα κάνουμε τα πάντα εκεί. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι επειδή είναι 280 στρέμματα, δεν θα προλάβουμε έτσι κι αλλιώς να τα δούμε όλα, οπότε καλύτερα πάμε. Α, πούμε κάνει βλακία για το Πούτιν. Έχει κανόνια στο φρούριο και βαράνε. Μπορεί και να έχει, μην πεις τίποτα. Έχω
φτιάξανε ως Ακρόπολη και γύρω-γύρω έχει 20 πύργους. Οι πύργοι μπορεί να έχουν κανόνια ακόμα. Ψήνεις να πούμε μια πλαγιά. Όχι, δεν ψήνουμε καθόλου και μην πεις τίποτα γιατί μπορεί να μας ακούνε. Καλέστε, τι γίνεται, Χρυσανθόπουλος. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτά είναι τα κανόνια που σου έλεγα. Είναι τα κανόνια του Πούτιν. Ναι, αν πεις βλακή για τον Πούτιν, βαράνε. Όχι, δεν είναι το Πούτιν. Ποιον είναι, στο Κρεμλίνο είμαστε, ποιον είναι. Ναι, αλλά αυτά είναι ευρωπαϊκά, δεν είναι από εδώ, δεν είναι ρώσικα κανόνια. Τα πάνω είναι τα ρώσικα κανόνια. Αυτά είναι ευρωπαϊκά. Τα έφερε ο Ναπολέοντας. Ότι ξέρεις και ποια κανόνια είναι, δηλαδή. Φυσικά, κοίτα, αυτά είναι απλά λιτά, απέριτα. Τα πάνω τα ρώσικα, κοίτα πώς είναι σκαλισμένα. Μιλάμε για άλλη θέση. Λες να τα σκάλεις ο Πούτιν ο ίδιος. Ο ίδιος όχι, αλλά είναι συλλεκτικά. Εντυπωσιακά, έτσι, κοίτα εδώ. Βασιλικά κανόνια. Αυτό μπορεί να είναι γαλλικό. Ένα-δύο. Είναι γαλλικό. Ο κύριος Πούτιν παρακαλείται να κατέβει στην είσοδο για να βγάλουμε selfie. Ο Πούτιν δεν ήρθε ποτέ για την selfie. Και εγώ βγάζω καπνούς γιατί εδώ στο Κρεμλίνο είναι πιο αυστηρή και από την Ελένη. Σχεδόν. Λοιπόν, μου έχουν κάνει δύο πράγματα εντύπωση εδώ. Πρώτον, πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδρομή. Έχει νόμους από το Κρεμλίνο. Δηλαδή, πάμε με τη διάβαση. Δεν μπορούμε να πάμε σε εκείνα τα κανόνια, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να πάμε προς τα εκεί. Και δεύτερον, που μας πλασάρανε δημόσια υπάλληλο ξυναγό με το ζόρι. Είσαι υποχρεωμένος. Φοβερό, ε! Για να μην κάνεις τα δικά σου. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Αν θέλει να μπει και να έχει δημόσια και να έχει ιδιωτική, ή αν θέλει να τα χώσει δηλαδή. Δεν γίνεται. Όλα. Μα είμαστε μέσα σε κρατικό κτίριο. Γάρατε αυτό το κανόνι, ρε. Τρομερό, έτσι. Πω, τεράστιο. Πολύ μεγάλο. Δες. Λόγω μεγέθους λέγεται το κανόνι του Τσάρου. Ναι. Ναι. Φτιάχτηκε το 16ο αιώνα από Ρώσους μαστόρους, πατέρα και γιο. Και λένε ότι ενώ είχε δοκιμαστεί, μετά δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Ωραία, μήπως να το χρησιμοποιήσουμε τώρα. Φοράς. Ναι, να πω μέσα, ανάβεις και πάω από κόκκινη πλατεία με τη μία και βαριά προχωράω. Real. Do you want to fly? Come with me. We fly to Red Square. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες τα να 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 να. Τέτοια καμπάνα αποκλείται να έχει χτυπήσει. Έλα να τραγουδήσουμε λίγο, ρε. Έλα, λίγο. Κοίτα τι ωραία καμπάνα εντυπωσιακή. Τραγούδα λίγο. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Λοιπόν, η μεγαλύτερη καμπάνα του κόσμου. Του κόσμου όλου. 6 μέτρα ύψος. 200 τόνων. Πολύ μικρός. Μπροστά της. Ναι. Αυτή έχει χτυπήσει ποτέ ή είναι η ομορφιά, σαν το κανόνι. Δεν χτύπησε μια φορά. Δεν έχει χτυπήσει. Αλλιώς δεν χτυπήσουμε εμείς. Απ' έξω. Τι είναι αυτό? Είναι η γλώσσα της καμπάνας. Έχεις δει μεγαλύτερη. Πες τα. Είναι λίγο πιο μεγάλη και ζυγίζει και 8 τόνους. Έτσι το λέω. Διάβολη γυγερή. Τα σπάνε στο Κρεμλίνο και δεν μαζεύουν κιόλας μετά. Ναι. Αυτό μόνο πρέπει να είναι 25 τόνοι, αυτό το κομματάκι. Συνολικά είναι 200. Πόσο μπορεί να είναι? Ωραία, το έχουμε. Άνετα, ναι, κάτω μόνος. Φτάνουμε στο αγαπημένο μου, την πλατεία των Τεσσάρων Ναών. Ακόμα και ο Χρήστος εντυπωσιάζεται και μένει σοβαρός. Για λίγο. Η εκκλησία της Κύμνης Θεοτόκου. Εδώ παντρευόντουσαν. Ναι. Και εδώ γινόντουσαν και οι στέψεις. Οι στέπες. Οι στέψεις των τσάρων. Ωραία. Παίζει να παντρευτείς εδώ, αν βρεις κανένα Ρώσο. Να σε παντρέψουμε εδώ.
Ποτέ δεν ξέρει. Ευκαιρία είναι τώρα που μιλάμε σε εδώ να γίνει λίγο δουλίτσα. Λε να βρω κανέναν τσάρο. Ναι, πάρα πολύ έχει. Δεν θε εγώ, θα σου κάνω κανένα κονέ. Ωραία. Λοιπόν. Που να έχει καμπάνα όμω και κανόνι, ε. Μην τον πάρει χωρί καμπάνα. Του Αρχάγγελου Γαβριήλ ή Μιχαήλ. Μιχαήλ. Του Μιχαήλ, είσαι σίγουρο. Ωραία. Του Μιχαήλ λοιπόν. Δεν ξέρω κάτι άλλο γι' αυτό. Και αυτό. Και αυτό εδώ πέρα είναι ο ναό του Ιβάν. Δραγκό. Όχι, του μεγάλου Ιβάν. Και ο Ιβάν Δράκο μεγάλο ήταν. Ναι, ήταν, αλλά αυτόν τον λέγανε μεγάλο Ιβάν, δεν ξέρω γιατί. Και εδώ πέρα, κάθε τσάρο που έβγαινε, έφτιαχνε και μια καμπάνα. Συνολικά έχει 24 καμπάνε τώρα αυτό εδώ μέσα, άλλο αλλά αυτό. Ήταν περισσότεροι τσάροι. Τι κόλλημα έχουν οι τσάροι με τι καμπάνε, ρε. Είναι δυνατόν. Εντάξει, ήταν σύμβολο. Κάθε τσάρο είχε μια καμπάνα. Ναι. Μένω μου κάνω εντύπωση αυτά οι τρούλοι από πάνω. Τρούλι δεν αυτά. Που είναι χρυσή και έχουν αυτό το περίεργο σχήμα. Είναι επιχρυσωμένη. Γιατί είναι, ξέρει. Για το σχήμα δεν ξέρω, για το επιχρυσωμένο ξέρω. Ωραία. Για να διατηρείται λόγω καιρικών συνθήκων. Γιατί δεν ξεβάφει εύκολα. Είναι και επιβλητική, χρυσό τώρα. Εννοείται. Δηλαδή εξουσία. Το βλέπει και ψαρώνει. Ναι. Ρωσία είμαστε, ρε φίλε. Όπου βλέπει. Χρυσού τρούλου. Τέλο. Του βλάκια και. Ελλάδα. Εντάξει, θα παντρευόμουν εδώ μέσα. Πού όμως, πού γίνεται η γάμη. Εδώ, έτσι εδώ, ο διάδρομο, τσακ. Εδώ μπροστά. Εκεί. Ναι, για το ιερό φαίνεται να είναι εκεί. Λοιπόν, έκλεισε, θα σε παντρέψουμε. Ε? Θα σε παντρέψουμε εδώ. Τέλεια. Έκλεισε. Ο θρόνος του μεγάλου Ιβάν. Όταν ρίξε το ρόκι, θα το κάνανε. Όχι του Ντράγκο. Επόμενη μας στάση, ο περίτεχνος καθεδρικός του Αγίου Βασιλείου και φυσικά η φαντασμαγορική κόκκινη πλατεία. Ναι, κόκκινη πλατεία δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτική. Είναι κεντρική πλατεία της Μόσχας, αλλά θεωρείται και κεντρική πλατεία όλης της Ρωσίας. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα η κόκκινη πλατεία. Όχι, μόνο σε κόκκινο βγαίνει, σε κοκκινάκι. Αλλά δεν βλέπω τίποτα κόκκινο. Ναι, δεν έχει σχέση ούτε με τα τούβλα, δεν έχει σχέση ούτε με τον κομμουνισμό. Ναι. Μάλλον προέρχεται από τη λέξη κράσναγια. Τι σημαίνει αυτό. Που σημαίνει όμορφη, ωραία. Α, μας ταιριάζει δηλαδή αυτή η πλατεία, ε. Ναι. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι. Το πρώτο μεγαλύτερο εμπορικό κατάστημα στη Ρωσία και λέγεται Γκουμ. Ωραία, πάμε. Αλλά δεν θα μπούμε ποτέ εδώ μέσα. Γιατί? Όχι. Το έμαθα για να σου το πω. Λέγεται και καλά κλάμα των ανδρών. Γιατί μπαίνουν μέσα, είναι πανάκριβα και κλαίνουν όλοι οι άντρες. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλάψεις λίγο σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η ώρα να πας μόνη σου. Να πας στο Λένιν. Περίμενε. Λοιπόν, σε αυτή την πλατεία γίνονται όλες οι επίσημες εκδηλώσεις. Παρελάσεις, γιορτές, ναι, τα πάντα. Και παλιά ήταν και η αγορά τους. Ήταν μια πολύ κεντρική αγορά. Λέει να περάσουν για φανταρό. Ρώσο φανταρό. Όχι, τους έχεις δει τη φοράνε. Έτσι είναι. Θες να παρελάσεις. Έλα. Δώσε βήμα. Εν, δύο. Άλλα πιο αργά, ρε, τι είμαι. Το πας χάλια, το πας χάλια. Πιο αργά, πιο αργά. Φαντάρος δεν έχεις κάνει, ε. Έλα. Ξεκινά, δώσε. Πιο αργά. Γεια. Σταμά. Φτάνει. Χαιρετάω το εμπορικό, ότι δεν θα πω ποτέ. Κλάψε λίγο. Γεια σου, εμπορικό γκνουμ. Δεν θα με δεις ποτέ, γι' αυτό σε χαιρετάω. Το μαυσολείο του Λένιν. Το εδώ. Βρίσκεται εδώ στην κόκκινη πλατεία, ναι. Και τι είναι μέσα το σώμα του, φάση. Είναι ο τάφος του Λένιν, ναι. Ναι. Ναι, ναι, βρίσκεται το σώμα του σε δημόσια έκθεση. Υπάρχουν μέσα, υπάρχει ολόκληρο εργαστήριο με βιολόγους, χημικούς που φροντίζουν το σώμα του. Το συντηρούν, και δηλαδή. Να το συντηρούν ανά κάποιους μήνες, του αλλάζουν και ρούχα και κοστούμι. Σοβαρέ. Επιδιορθώνουν όλες τις βλάβες που έχει υποστεί το σώμα του όπως περνάει ο καιρός και πλέον λένε ότι μοιάζει περισσότερο με ψεύτικο, με μανεκέν, με κούκλα από όλα αυτά τα χημικά που του έχουν βάλει. Κι εγώ θέλω να με κάνουν έτσι. Είσαι σίγουρος. Νομίζω είναι ανατριχιαστικό. Τι λες, ρε, είναι τέλειο. Να είσαι μετά από 100 χρόνια και να σε βλέπουν πιο ωραίο από ό,τι σου πριν. Εντάξει, πάμε, να σε βαλσαμώσω. Ωραία, πάμε να δούμε το σώμα του. Α, δεν μπορείς. Γιατί? Σου είπα, ξύπνα νωρίτερα.
Είναι ανοιχτό μόνο 4 φορές τη βδομάδα για πολύ λίγη ώρα το πρωί. Τι ώρα δηλαδή? Το χάσαμε. Πρωί-πρωί, 8 φάση. Ναι, όταν σου λέω εγώ να ξυπνάς, Πράγματα που ανακάλυψα στη Μόσχα. Πιο εύκολα τα βγάζεις πέρα με το Πούτιν, παρά με Ελληνίδα που θέλει να ψωνίσει. Πολύ ωραίες οι βιτρίνες, αλλά φάμε να στενάξουμε. Κάτσε. Τι σου έχω, τα αγαπημένα σου. Βιολάντα. Τέλειο. Και είναι και σοκολάτα που μου αρέσουν. Μόκα. Η γέμιση μόκα. Εγώ έξω είναι σοκολάτα. Τώρα πού είμαστε? Πάτα search. Όχι, δεν θα λέει τώρα, you are here. Δεν υπάρχει όπως στους άλλους χάρτες. Θα το λέει, αλλά το λέει στα ρώσικα, οπότε δεν το καταλαβαίνουμε. Έλα, πρέπει να έχει μια κόκκινη μεγάλη βούλα και να λέει you are here. Στα ρώσικα έστω, πού είμαστε τώρα? Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Yo. Πάμε μπασκετάκι. Πάμε για φαΐ. Όχι, ρε, μπασκετάκι, ρε. Για φαΐ. Μετά φαΐ. Πρώτα φαΐ. Εγώ πάω μπάσκετ από εκεί. Εγώ πάω να φάω από εκεί. Οκ, άντε πάει. Ήρθε η ώρα για μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Γύρισμα με ειδική άδεια μέσα στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Βρισκόμαστε στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι παίκτες κάνουν μέσα προπόνηση και εμείς πάμε να βρούμε τον ένα και μοναδικό προπονητή, Δημήτρη Ιτούγια. Φανταζόσου μικρός, έκανες όνειρα ότι μπορεί να πετύχεις τόσο μεγάλα πράγματα όπως έχεις πετύχει τώρα? Είναι ερώτηση. Δεν σχεδιάζεις για πράγματα όταν είσαι μικρός. Απλά αυτό το οποίο εγώ ήθελα τότε και είχα και μια διαμάχη με τους γονέων προς το παιδί τους, ήταν ότι δεν ήθελα να μείνω στο χώρο που δραστηριοποιούνται αυτοί. Και ο πατέρας μου τότε που είχε μια δυναμική παραγωγή με σπαράγγια, ήθελα να σπουδάσω την γεωπονική, έτσι ώστε να είμαι αντιπρόσωπος στη Γερμανία. Εγώ ήθελα να ασχοληθώ με το μπάσκετ. Ξέφυγες από το σίγουρο δηλαδή και πήγες ναι, στον δικό σου δρόμο στο άγνωστο. Αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όποιος παίζει μπάσκετ, πιστεύεις ότι γίνεται καλύτερος προπονητής? Κοίταξε, καλό είναι να υδρώσει τη φανέλα, να είσαι μέσα στο χώρο. Οπότε είναι καλό να έχεις αθλητής και μετά να δεις και τις δύο όψεις του νομίσματος. Προφανώς. Δηλαδή. Το τι επίπεδο αθλητή θα είσαι, προφανώς και αυτό βοηθάει στο επίπεδο του αθλητή που μπορεί να είσαι. Mm-hmm. Αλλά για να γίνεις ένας προπονητής θα πρέπει να σκοτώσεις τον αθλητή μέσα σου. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς? 13. Το θεωρείς δάσκαλο? Είναι προφανώς πολλά θέματα τα οποία και ακόμη και τώρα στη φιλοσοφία μου έχουν επηρεάσει, είναι από τον ίδιο. Νομίζω ότι ήταν αμφίδρομη η σχέση εκεί, γιατί το 99, όσο και να ακούγεται παράξενο, εγώ είχα πίσω μια δεκαετία, η οποία ξεκίνησε από χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή η πορεία πήγαινε από τα μίνι, όπως είπα, παιδικό, εφηβικό. Πέρασα και λίγο χρονικό διάστημα με γυναίκες, που είναι πολύ δύσκολο στο μπάσκετ να εργάζεσαι με γυναίκες. Δεν έχω τίποτα με το γυναικείο μπάσκετ προφανώς, αλλά είναι ιδιαίτερο. Εγώ θα λέγα πιο ωραίο να είναι με γυναίκες. Είναι ιδιαίτερο, είναι ιδιαίτερο. Ας μείνουμε στο ιδιαίτερο. Όταν ήρθες εδώ πέρα, ήταν δύσκολο, πώς είδες τα πράγματα? Κοίτα, πού είναι εύκολα στη ζωή, δεν είναι. Στη ζωή παντού είναι δύσκολα. Μείνετε μαζί μας για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Δημήτρη Ιτούγια. Για να πάμε στο Ice Bar με μείον 25 βαθμούς και φυσικά για να πετάξουμε στο διάστημα. Εδώ στη Μόσχα ζούμε ιστορικές στιγμές. Γύρισμα με ειδική άδεια στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όπου ο Δημήτρης Ιτούδης, ο Έλληνας προπονητής της ομάδας, θα μας αποκαλύψει πράγματα που δεν έχει ξαναπεί ποτέ. Πώς πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος παίχτης αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ? Προφανώς ο Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή κάνει μια εκπληκτική πορεία και το εύχομαι να είναι υγιής και να πάει ακόμη και ψηλότερα, γιατί προφανώς δεν έχει ταβάνι
η εξέλιξη του. Και πόσο μάλλον η πορεία αυτού του ανθρώπου που μέσα από τις αντικσότητες έφτιαξε χαρακτήρα και πλέον είναι εκεί που είναι. Αλλά όλες οι γενιές, η γενιά του Νίκου του Γκάλη, του Παναγιώτου Γιαννάκη, του Φασούλα, του Φάνη του Χριστοδούλου, με τον οποίο είχα την τιμή να συνεργαστώ στον Πανιόνιο, έστω για ένα χρόνο, είναι πολύ σημαντική στην εξέλιξη του αθλήματος. Mm-hmm. Πήρε το άθλημα ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς, και το φέρνει σε ένα άλλο επίπεδο. Και προπονητικά, βέβαια, εξελίχθηκε αλλού. Και οι εφημερίδες πλέον γράφανε για τον MVP που μπορεί να είχε σκοράρει 5, mm-hmm. αλλά να είχε δώσει 10 assists, να είχε πάρει 7 rebound, να είχε κάνει 6 κλεψίματα και να γαλουχηθεί και ο κόσμος και η κουλτούρα γενικά η μπασκετική να πει ότι στο μπάσκετ υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι εξίσου πολύτιμα. Για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν αθλητή που μπορεί να βάλει 40, έτσι. Mm-hmm. Εμείς πρόσφατα ένας αθλητής μας έβαλε 40, ο Ρονάλντο Ντεκόλο σε ένα παιχνίδι, αλλιώς δεν θα κερδίζαμε αυτό το παιχνίδι. Αλλά υπήρχαν mm-hmm. και άλλοι παράγοντες για να βάλει αυτό 40. Mm-hmm. NBA θα θέλεις να πας, προπονητής. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ που θέλω να είμαι και mm-hmm. είμαι πολύ ικανοποιημένος εδώ που είμαι. Σαν όνειρο. Όλα είναι όμως business mm-hmm. και προφανώς το μέλλον δεν ξέρουμε τι θα μας δείξει. Αξιολογήσουμε. Έχεις κάνει πρόσφατα ένα ρεκόρ, έτσι δεν είναι, το 19 Μαρτίου του 2019, τις περισσότερες νίκες με τις ΕΣΕΚΑ. Ναι. Πόσες ήτανε, 124, νομίζω. Μπορεί και να πω ψέματα τώρα στο πόσες ήτανε, αλλά ναι, νομίζω 124. Πριν είχαμε ακόμη ένα ρεκόρ. Εγώ και οι συνεργάτες μου και γίναμε κάναμε τις περισσότερες νίκες στη ΒΤΜΠ. Επίσης, το πρωτάθλημα που αγωνιζόμαστε εδώ. Ρεκόρμαν δηλαδή. Όχι, δεν το θεωρώ σε ρεκόρμαν, το θεωρώ σε συνεργασία. Για όλο έτσι αυτό... γράφουν κιόλας, γι' αυτό το λέω. Ναι. Τι μου γράφουν. Ρεκόρμαν. Α, έτσι γράφουν. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι τιμή να συνεργαστώ με τόσους αθλητές. Γι' αυτό το επίτευγμα άξιοι οι αθλητές, είναι οι σπόνσορες, ο πρόεδρος, ο κόσμος, όλοι αυτοί. Και προφανώς και εγώ με την. Από το δικό μου το μετερίζει. Αλλά... Πριν μπούμε στο γήπεδο, έχω ακόμα δύο ερωτήσεις. Γιατί δεν είσαι προπονητής εθνικής ομάδας? Ωραία, από την Ελλάδα έχεις πρόταση. Είχα πρόταση και ήταν πολύ τιμητική. Είχα αναφερθεί σε αυτό. Ήρθε εδώ ο κ. Βασιλακόπουλος, συζητήσαμε. Αλλά η διαδικασία αυτή με τα παράθυρα και όλες αυτές τις εμβόλυμες αγωνιστικές που και αυτός ο πόλεμος μεταξύ της FIBA και της EuroLeague δεν βοηθάει κανέναν επαγγελματία προπονητή να μπορεί να αναλάβει μια εθνική ομάδα. Και μια τελευταία ερώτηση. Οι Ρωσίδες ή οι Ελληνίδες είναι πιο ωραίες? Οι Ελληνίδες έχουν όλο το πακέτο. Α, εντάξει, τα είπαμε όλα. Πάμε για μπασκετάκι. Κάνε λίγες βολές, να σου δω λίγο να δω το follow through. Το follow through. Μια χαρά είναι. Ωπα, είδες. Είμαι έτοιμος. Για στατικά μια χαρά είσαι. Και να την τελειώσουμε το... με reverse layup. Να φύγω από εδώ δηλαδή. Ναι, έτσι. Και να κάνω αυτό. Ωραίος. Λοιπόν, μήπως θα βάλω ένα τρίποντο, θα μας κεράσει φαγητό. Α, οκ, okay, το δέχομαι. Το στοίχημα είναι στοίχημα, είναι on camera. Χάσει τα κιλά τα οποία του είπα. Κάνει το reverse layup, μπορεί και να μοιάσει αυτό το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη στάση μας, η θρυλική γέφυρα του Πατριάρχη. Ή κατά το Χρήστο, η γέφυρα του Jack Sparrow. Είμαστε στη γέφυρα του Πατριάρχη. Ενώνει τις δύο όχθες. Του γνωστού. Του Πατριάρχη της Μόσχας. Δεν ξέρω. Βρήκαμε κάτι που δεν ξέρει. Από κάτω είναι ο ποταμός Μόσκβα. Μόσκβα. Ωραία, τι βλέπουμε από εκεί? Το Κρεμλίνο. Βλέπεις εκείνο το μεγάλο γλυπτό? Ναι, ο Τζακ Σπάρο είναι. Όχι, θα μπορούσε βέβαια. Είναι. Είναι ο μεγάλος Πέτρος και αυτό το άγαλμα το φτιάξανε για να γιορτάσουν την ναυτιλία τους και τα 300 χρόνια από την ίδρυση του ρωσικού στόλου. Πάντως, σήμερα επιτέλους έχει λίγη ζέστη. Εμένα στο Κοσμόραμα μου είπανε ότι πρέπει να ερχόμαστε κυρίως οι Έλληνες εδώ Απρίλιο με Οκτώβριο. Αυτή είναι η καλή μήνες να έρθει στη Μόσχα. Και ειδικά τον Ιούνιο που έχει και λευκές νύχτες. Ναι. Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εντυπωσιακό το γλυπτό του μεγάλου Πέτρου, έτσι. Του Τζακ Σπάρου θες να πεις. Πες τον όπως θες. Πόσα μέτρα είναι ο Τζακ Σπάρου, ξέρεις? Δεν ξέρω, όχι. Δεν ξέρεις εσύ, Όχι. Πώς μου ξέφυγε αυτό. Δεν ξανά έγινε. Έφερες μήπως το τάμπλετ, το Lenovo.
από του ηλεκτροχόλικ.gr που σου είπα να πάρει. Ναι. Ωραία, βγάλω το λίγο να δούμε λίγο τι παίζει. Καμία πληροφορία. Ότι ο Jack Sparrow πολύ ψηλό μα βγήκε. Λοιπόν. Εντάξει, πάνε τώρα. Δικό μου είναι. Όσο μακριά κι αν ταξιδέψεις, παντού θα βρεις έναν Έλληνα που έχει πετύχει. Ο Σαμσόν ήρθε σαν φοιτητής εδώ στη Μόσχα, αλλά γρήγορα αντιλήφθηκε τις ευκαιρίες που προσφέρει ισχυρή ρώσικη οικονομία και τώρα έχει εδώ στη Μόσχα ένα μπαρ, ένα φούρνο και το εστιατόριο Μολόν Λαβέ. Μολόν Λαβέ. Σπαρτιατικό όνομα. Λακωνικά, αλλά... λακωνικά. Εσύ από πού είσαι? Στην Κυλικής. Λίγο πιο βόρεια. Πολύ πιο βόρεια. Αλλά μας εκφράζει ως ιδεολογία όλη η φρασολογία περί του Μολόν Λαβέ. Είναι κάτι που είπε κάποτε Λεωνίδας λίγο εχθρικά. Αλλά εμείς το κάνουμε πιο πολύ για να έρθουν να πάρουν την κουλτούρα μας, τη διάθεσή μας, την ελληνική και ό,τι άλλο μπορούμε να δώσουμε. Να προσθέσουμε ακόμα ένα ελληνικό στοιχείο σε αυτή τη συζήτηση. Άμε. Να πιούμε έναν ελληνικό καφέ. Και δύο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Έρχονται Έλληνες ή και Ρώσοι εδώ πέρα περισσότερο. Ποιες σας προτιμούν? Έρχονται Έλληνες, έρχονται Ρώσοι. Έρχονται Ρώσοι που θέλουν να είναι σαν τους Έλληνες. Έρχονται αυτοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα σαν ανάμνηση και περνάνε καλά εδώ και έχουν αναμνήσει ωραίες. Ελληνίδες ή Ρωσίδες? Καλή καρδιά μετράει. Αλλά άμα το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά, εννοείται ότι οι Ελληνίδες είναι πολύ πιο ωραίες από τις Ρωσίδες. Νυχτώνει και η Ελένη ήθελε να κοιμηθεί για να ξυπνήσει να δει πάλι μουσεία. Αλλά την ξεσηκώνω για να πάμε στο διάσημο Ice Bar της Μόσχας. Τι κάνεις ρε? Προσπαθώ να με αφήσεις να κάνω γιόγκα. Α, καλά. Γιόγκα εσύ. Lenovo γιόγκα εγώ. Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, έλα να σου δείξω όπου θα πάμε. Λοιπόν, εδώ θα πάμε. Παραγωγάρα. Ωραίο, σ' αρέσει. Πάμε. Εννοείται να πάμε. Πήγαμε. Όκο Τάουερ. Αυτό είναι. Και θα πιούμε αυθεντική βότκα. Επειδή εκεί πέρα έχει μείον 20 και μας είπανε. Έχει μέσα μείον 20 και δεν έχει μείον 20. Μείον 20 έχει στο μπαρ που θα πάμε. Το Ice Bar. Για να δούμε τη βότκα. Με το καβιάρι. Άμα έχει καβιάρι. Βασίλισσα! Άμα έχει καβιάρι, πάμε. Αφού αυτά θέλετε. Έλα. Παίρνουμε το χαβιάρι, το τοποθετούμε στον ουρανίσκο μας, τρώμε μια μικρή μπουκιά τέλος πάντων. Το κρατάμε μέσα. Η Βαΐτσου δεν πτωήθηκε από τη βραδινή μπαρότσαρκα. Ξύπνησε στην ώρα της και τώρα με τραβάει να δούμε κι άλλη εκκλησία. Ο Ναός του Χριστού Σωτήρος είναι μία από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι τα κολυμπητήριο αυτό? Δεν ξέρεις τι είσαι αυτό. Αυτό μου είπαν, ότι εδώ πέρα πάμε να δούμε ένα κολυμπητήριο. Ναι, γιατί όταν γκρεμίσανε την αρχική εκκλησία, ναι, επί Στάλιν, φτιάξανε κολυμπητήριο. Αλλά μετά αποφασίσαν ότι πρέπει να ξαναδημιουργηθεί αυτή η εκκλησία ακριβώς όπως ήταν. Οπότε παρόλο που φαίνεται παλιά, δεν είναι τόσο παλιά, ξαναχτίστηκε το 2000. Από το 2000 δηλαδή είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι, είναι πολύ πρόσφατη. Αλλά τη φτιάξανε ακριβώς όπως ήταν και πριν γκρεμιστεί. Ωραίο. Είναι πολύ εντυπωσιακή και έχει φοβερή πανοραμική θέα από πάνω. Φανεβούμε. Βλέπεις όλη τη Μόσχα.
Άμα θες. Έχεις σκάλες. Γεια σας, Σερ. Δεν ξέρω, πάμε να δούμε. Αν έχεις σκάλες, δεν έβαλα. Λένε για τον ναό, λοιπόν, ότι δεν έχεις δει τη μόσχα αν δεν προσκυνήσεις αυτό το ναό. Το βλέπεις εκείνο το ποτήρι? Oh. Είναι ένα ποτήρι ανάποδα, μεγάλο. Όντως. Ξέρεις τι είναι? Τι είναι? Ο αρχιτέκτονας που το έφτιαξε ήταν πότης, φουλ. Έπινε πότης εδώ και τρελαθή. Με χρούλιακας. Ναι ρε. Και η γυναίκα του του λέει, θέλω να αποδείξεις πώς θα κόψεις το ποτό. Και έχτισε μια πολυκατοικία, τι είναι αυτό εκείνο το θέμα, και έβαλε από πάνω ένα ποτήρι ανάποδα για να της πει ότι κόβω το ποτό, γυναίκα. Ο Χρήστος θέλει να γυρίσει ξενοδοχείο, αλλά βρίσκω κάτι στο οποίο ποτέ δεν λέει όχι. Το φαγητό. Πού ήρθαμε, μου μυρίζει κάτι ωραίο εδώ πέρα. Αλήθεια σου μυρίζει. Φυσικά. Τι μύτη είναι αυτή που έχεις? Δεν υπάρχει. Μα λοιπόν, το φαγητό είναι ειδικό. Εντάξει, σε έχω φέρει σε ένα από τα πρώτα σούπερ μάρκετ τη Μόσχα. Τέλεια, Ναι, αυτό είναι ο ιδρυτής εδώ που βλέπει το κονό. Και τρώμε πάλι εδώ πέρα έξω. Δεν ξέρω. Φίλε μου, να σε ρωτήσω κάτι. Πυροσκή έχετε μέσα? Θέλω να φάω πυροσκή. Εννοείται. Έχει, μα γιατί το σε έφερα? Στο πέ, ή το ξέρει? Το ξέρω, δεν σε φέρω τυχαία. Πάμε. Πυροσκή, πυροσκή, έχουν χάρη, Είπαμε hello και εμάς δεν μας έδωσε σημασία, πρέπει να με ρώσει καμόν. Οπότε, αυτό είναι πατάτα, με πατάτα, με λάχανο, με μήλο. Αυθεντικό πυροσκή. Και πυροσκάκι. Oh, σπασίμπα. Σπασίμπα. Συμβουλή για τους τουρίστες που ταξιδεύουν με τη γυναίκα τους. Μην τις τάξετε χαβιάρι, πρώτα κοιτάξτε τιμή. Γιατί... Ο τρομερόκτηρο, έτσι. Ναι. Σε παλάτις έχω φέρει. Αυτός είναι απ' έξω, ο ίδιος τύπος ναι, που τομεί. Ο ιδρυτής. Τι φωτογραφίες παντού, τον βλέπω. Βέβαια, αφού είναι ιδρυτής, να με τον τιμήσουν τον άνθρωπο, λοιπόν. Το καλύτερο χαβιάρι του κόσμου. Πού το φτιάχνουν, Κασπία θάλασσα? Κασπία θάλασσα. Φοβερό. Το φτιάχνουν από και το παίρνουν, το μαζεύουν. Μ' αρέσει το μπλε αυτό. Να πάρουμε λίγο χαβιάρι. Ναι. Ναι. Το μπλε και είναι 100 γραμμάρια. 100 γραμμάρια, κάτσε να δούμε πόσο κάνει. Ωραία, για να κάνει έναν κομπέρ. Έχεις λεφτά μαζί σου, έτσι. Ναι, εννοείται. Τι κάρτα έχω? 35.000. Απλά, ό,τι θες, το πάρω εγώ. Θα κεράσω. Εντάξει, βάλε δόσεις γιατί κάνει 495 ευρώ. Α, μια χαρά. Δεν είναι ακριβώς. Το έχεις, θα μου πάρει ένα κιλό. Πάρε ένα κιλό και έρχομαι σε ένα λεπτό, περίμενε. Πάω, έρχομαι. Δεν θα φάμε χαβιάρι. Επιστρέφουμε στην κόκκινη πλατεία. Εγώ βιτρίνες στο εμπορικό, ο Χρήστος φεύγει γιατί κάποιον λέει θέλει να ψάξει. Λοιπόν, πρέπει να βρω οπωσδήποτε τον Ιβάν Ντράγκο. Θα ρωτήσω τον κόσμο να δω, πας και τον έχουν δει πουθενά, ξέρουν που μένει. Τον έχω η φωτογραφία. Do you know Ιβάν Ντράγκο? Yes. I want to fight him. Do you know? I'm a Greek boxer. Ρόκι Μπαλμπό. Yeah. Αν είσαι Ρόκι, κατά τα γυρίσκο. Yes, yeah. I want to fight him. Him? Yes, I want to fight him. I'm a Greek boxer. I'm a Greek boxer. And I want to fight with Ivan Drago. Me? Do you know Ivan Drago? Ωραία, φίλε. Mr. Miyagi, do you know Mr. Miyagi? That. You want to fight him? Yes, 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 yes. Where is Ivan Drago? Είναι ένα φίλμι, μα. Touch, touch, Greek, touch, boxer. Touch, touch. Oh, no. Touch, touch. Where is he? I think this may be boom. Ah, okay. Thank you. Σήμερα ξυπνάω με κέφι, γιατί το Κοσμόραμα μας έχει κανονίσει μια εκδρομή που είναι από άλλο πλανήτη.
εντάξει, είμαι φουλ ενθουσιασμένος, ε. Ναι, δεν σε πειράζει που θα κλειστούμε πάλι σε μουσείο. Καλά, με τέτοιο κρύο φυσικά και όχι. Αλλά μουσείο κόσμων αυτό, ρε φίλε. Έχω τρελαθεί! Καλά, θα τρελαθεί κι άλλο τώρα. Έχει περίπου 800 σκαλιά να ανεβούμε. Αλήθεια λες. Φεύγω. Όχι. Θα σου κάνω. Το μουσείο βρίσκεται στο υπόγειο. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό που βλέπεις είναι το μνημείο για τους κατακτητές του διαστήματος. Γεννιάστηκε το 1981, όταν ήταν επέτειος 20 ετών από την πτήση του Γιούρι Γκαγκάριν. Τώρα όμως θα σε στείλω. Ξέρεις από τι υλικό είναι? Από στυλβωμένο τιτάνιο, υλικό για τους πυράβλους. Ξεφυγά, παραγωγάρα. Πω, είμαι πολύ δυνατός, ε. Ναι, τι έχεις πάθει σήμερα. Ε, μα, καλά ξύπνησα. Ακουμπάς το πόδι σου εδώ. Ναι. Και κάνεις μια ευχή που θα ακουστεί στο διάστημα. Λοιπόν, ο Σπούτνικ είναι το πρώτο διαστημόπλιο που πήγε στο διάστημα, ε. Όχι διαστημόπλιο. Τι? Ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος. Τι, δεν είχε δηλαδή ανθρώπους μέσα? Βλέπεις να χωράει άνθρωπος αρχικά. Αρχικά δεν χωράει άνθρωπος. Δεύτερον, σιγά μην σε χωράει σίγουρα. Σιγά μην στέλνει άνθρωπο, ρε συ Χρήστο. Κάτσε να δούνε πρώτα πώς πάει. Εκτοξεύθηκε το 1957. Και διήρκησε η διαδρομή του 92 μέρες. Και τι σημαίνει Sputnik? Θα σου δώσω τρεις επιλογές. Γιατί εγώ φυσικά ξέρω τι σημαίνει. Τρεις επιλογές θα διαλέξεις. Ταξιδευτής, συνοδός, σύντροφος. Από... ποιο είπες το πρώτο? Ταξιδευτής. Ταξιδευτής. Ναι, όχι. Συνοδός σημαίνει Sputnik. Αλήθεια? Ναι. Και πότε στείλανε ανθρώπους στο διάστημα? Αργήσανε πάρα πολύ. Ακολούθησαν άλλα 10 Sputnik. Ναι. Sputnik 2, 3, 4 μέχρι το 10. Και εκεί δεν είχε ανθρώπους μέσα, μετά, δεν είχε τίποτα. Όχι. Κάποια στιγμή βάλανε ένα σκύλο αρχικά μέσα. Βάλανε σκύλο και δεν στέλνουν μέρα στο διάστημα, ναι. Ρε. Είναι δυνατόν. Πρέπει να το δοκιμάσουν με ζώα, πειραματόζωα. Στην Αμερική επιλέγαν να βάζουν χιμπατζίδες. Αλλά οι Ρώσοι προτιμούσαν να βάζουν σκυλιά μέσα επειδή θεωρούσαν ότι εκπαιδεύονται πολύ πιο εύκολα. Ναι, και είναι και πιο φιλικά προς τον άνθρωπο τα σκυλιά σχέση με τους χιμπατζίδες. Δεν το συζητάμε. Έχω να τριχιάσει. Η Στρέλκα και η Μπέλκα είναι τεράστιοι stars. Είχαν κάνει πάρα πολλά εξώφυλλα και έχουν πάει και σε εκπομπές. Και οι δύο καλεσμένοι. Σε πιο πολλές από ό,τι εμείς. Φαντάσου δηλαδή. Κοίτα, και εμείς αν επιστρέφαμε από το διάστημα, νομίζω την ίδια αντιμετώπιση θα είχαμε. Έτσι. Δοκιμάστηκαν πάρα πολλά πειραματόζωα και σκυλάκια προτού πετύχουν αυτές οι δύο να επιστρέψουν στη γη σώες. Να σου πω όμως ότι η κόρη της Στρέλκα αυτήνης, επειδή ήταν από καλή ράτσα, καλή γενιά, στάλθηκε ως δώρο στην Τζάκι Κένεντι από τις Ρώσες. Άλλο κι αυτό. Ναι ρε Γκαγκάριν, φίλε. Δες εδώ τι πας. Ο πρώτος άνθρωπος που βγήκε στο διάστημα. Ε, ναι. Και με την αυθεντική στολή είναι εδώ και είναι σε ύψωμα γιατί είναι κοντοί όλοι. Ταιριάζεται. Πω πω, για να χωράει την κάψουλα, ε. Ε, ναι ρε. Άρα αν έπρεπε να επιλέξουν έναν από τους δυο μας για να πάει στο διάστημα τώρα, εμένα θα επιλέγανε. Ναι, και εγώ παρακαλώ τώρα τζάμπατος η ώρα. Μείνετε μαζί μας για να επισκεφθούμε τον δορυφόρο Μυρ, να χορέψουμε καλίνκα και να μάθουμε πώς λένε τη ρώσικη σαλάτα στη Ρωσία. Εδώ στη Μόσχα, στο Μουσείο Κοσμοναυτών, ζούμε διαστημικές καταστάσεις. Και παρότι οι Ρώσοι δεν με αφήνουν να ταξιδέψω στο διάστημα, έχουμε πορωθεί. Αυτό είναι που έπεσε. Ναι, ο διαστημικός σταθμός Μυρ. Ήταν στο διάστημα για 16 χρόνια και έπεσε πρόσφατα. Αυτό είναι δηλαδή. Δεν είναι αντίγραφο. Ναι. Όχι, αυτό είναι αντίγραφο. Έπεσε ή δεν έπεσε αυτό? Α, δεν θα συνεννοηθούμε. Έπεσε στον ελληνικό ωκεανό. Ωκεανό. Όχι αυτό. Το κανονικό. Αυτό είναι το αντίγραφο. Ναι, παίζει να μπω μέσα στο Μυρ να με κάνει μια βολτά, να τους πω. Σε αυτό, στο αντίγραφο. Σε αυτό. Σε παίζει. Να πεις, ναι. Θα με αφήσουν να κάνουν βόλτα. Ναι, βόλτα δεν νομίζω ότι θα σε αφήσουν να το πας. Τι ρε, οι τσίκος γιατί μας αφήσανε και μας ζωντάλο από Βουδαπέστη? Ήταν λίγο πιο φθηνό. Δεν θα μπορούσαμε τίποτα να γίνω αστροναύτης. Καλά, εδώ σίγουρα θα μπορούσες γιατί εδώ γίνονται κοσμοναύτες. Τέλος πάντων, ακόμα και αν με παίρνανε λόγω ύψους γιατί κάνω, δεν θα άντεχα το φαγητό, είδες τι τρώνε. Χάλια, και εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Χαπάκια, μικρά συμπυκνωμένο φαγητό έτσι σε μικρά. Τίποτα δηλαδή. Δεν έχεις γεύση καθόλου. Εντάξει, οι βιταμίνες μπαίνουν μέσα, οκ. Okay, έχει βάλει σοκολάτα σε ένα σωληνάριο για να φάνε λίγο σοκολάτα. Γυαλιστερό μιλαράκι με γεύση όμως, βαρύτητα. Να δούμε, έχει, να τσεκάρουμε.
Αυτό είναι σνακ, να το απολαμβάνεις. Ώρα για φαγητό σε εστιατόριο με παραδοσιακά τραγούδια για να χορέψουμε καλίνκα. Hello. Hi. Σε έχω φέρει να πάμε αυθεντική ρώσικη σαλάτα, φουλ λίπος. Τρώω λίπος εδώ για το κρύο, το ξέρεις, ε. Το φαντάζομαι, θα φάω λίπος, ε. Και μια έκπληξη μετά, δεν στείλω ακόμα. Λοιπόν, έφερα την αγαπημένη μου σαλάτα. Χωρίς ρώσικη δεν ζω. Δεν τη λένε ρώσικη. Τι λες, ρε. Εμείς τη λένε ρώσικη. Πώς τη λένε. Στη Ρωσία τη λένε Ολιβιέ. Το ξέρεις αυτό, δηλαδή. Όλα τα ξέρω, ακόμα το έχεις καταλάβει. Εγώ ρώσικα δεν τη λέω. Ναι. Αυτή τη σαλάτα την έφτιαξε ο σεφ του Τσάρου και τον λέγανε Ολιβιέ και ήταν Γάλλος. Αφού σαν ρώσικη μοιάζει. Которые могут все подпевать. Вот эти. А кто ответил? Это... Καλό, έτσι, ωραίο. Εγώ έμαθα, εσύ έμαθες. Πώς δεν έμαθα. Τι έμαθες. Έμαθα, είσαι όμορφη κοπέλα. Πολύ χρήσιμο. Πώς το λένε, πώς είναι. Κρασίβαγια ντεβάτσκα. Α, σπασίμπα. Τι το λέω για σένα. Ευχαριστώ. Ντόπρε ούτρα καλημέρα. Ναι. Και σπακόινι νότσε καληνύχτα. Εσύ τα απλά έχεις μάθει. Ναι, αυτά μπορεί να πω. Γιατί εσύ τι έχεις μάθει. Πεινάω. Για καλόντι. Ωραία παραγωγή, παραγωγάρα δηλαδή. Χαρόσοε Προϊβότσκβα. Δηλαδή το όνομά μου φυσικά γιατί εντάξει δεν ξέρουμε ακόμα εδώ πέρα στην Ρωσία. Με λένε Χρήστο, Μινιέ Ζαβούτ Χρήστο. Μάλιστα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο προορισμό. Γιατί το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Και έφαγα και ντύθηκα. Τι δεν με πιστεύεις. Καλά, πάρε τη λένε να σ' απεί. Ναι, κυρία Ρένα. Ναι, καλά. Όχι, αλήθεια λέει. Όχι, είναι πολύ καλά ντυμένος. Ναι. Λοιπόν, να σας πω, παραγωγάρα, παίζει να σηκώσω κανένα κουτεράκι εδώ, να έχει τίποτα έτσι κανένα γάντζο, να το ρίξετε και καλά σε κανένα τρούλο χρυσό έτσι, παπ! Να πάρουμε τίποτα. Να φάμε ρε, για να πληρωθούμε.